Είχαμε το παιχνίδι με την ΚΑΠΑ 20. Γενικά η προετοιμασία είναι πάρα πολύ σκληρή, όπως ακούσαμε και από τον κύριο Μακρύ. Coach, ο στρατηγός της ομάδας, τι έχει να πει για τα παιδιά που βρίσκονται εδώ και για τον βαθμό της ετοιμότητάς τους? Στρατηγοί δεν υπάρχουν, όλοι οι στρατιώτες είμαστε εδώ πέρα. Νομίζω, όπως είπε και ο Θωμάς, ότι οι ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή είναι 100% έτοιμοι. Είχαμε μια ατυχία με 2-3 μικροτραυματισμούς, αλλά νομίζω ότι μέχρι την άλλη Κυριακή θα είναι έτοιμη. Η ομάδα νομίζω ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ καλά. Στα παιχνίδια, εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, και ειδικά από το χθεσινό παιχνίδι του ΚΑΠΑ 20. Πάνω απ' όλα γιατί δείξαν διάθεση μέχρι και ο τελευταίος μικρός βαθμός στην ομάδα, γιατί θα χρειαστούν όλοι. Και από εκεί και πέρα, εντάξει, έχουμε μπροστά μας 7-8 μέρες για να είμαστε έτοιμοι μέχρι το πρώτο παιχνίδι. Φαντάζομαι το πάθος που βλέπεις από τους ποδοσφαιριστές και τις προπονήσεις και σε όλα αυτά σε κάνει να είσαι ακόμα πιο αισιόδοξος, έτσι, γιατί ουσιαστικά είναι οι ποδοσφαιριστές τα εργαλεία μέσα στον αγωνιστικό χώρο, έτσι. Αισιόδοξος είμαι πάντα από τη φύση μου. Αλλά όταν έχεις και τέτοιους ποδοσφαιριστές που είναι τα εργαλεία σου και ξέρω από τη στιγμή τη δουλειά έχει γίνει και από το γυμναστή, είμαι αισιόδοξος, τα πάμε καλά. Ένα σχόλιο για το παιχνίδι με την ΚΑΠΑ 20 στο Δρομήτου. Εντάξει, ένα παιχνίδι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, η οποία τερμάτισε δεύτερη στο επαγγελματικό. Πολύ γυμνασμένη, με πολλά τρεξίματα, με πολλές ιδιαιτερότητες. Τακτικά πάρα πολύ σωστή. Μας προβλημάτισε πάρα πολύ και αυτό είναι το θετικό. Και εμείς ανταποκριθήκαμε πλήρως. Φαντάζομαι ότι ήξερα από την προετοιμασία και η κατασκοπία δουλεύει στο φουλ, έτσι. Εντάξει, αυτό είναι δεδομένο από όλες τις ομάδες. Και πιστεύω και εμείς θέσαμε κάποιους κατασκόπους, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Τα πάντα είναι μέσα στο γήπεδο, 90 λεπτά. Ποιος θα δείξει ψυχή, εκεί θα κρυθούν όλα. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Εγώ, να είστε καλά. Coach, πώς αγγιλάει η προετοιμασία εν ώψη των αγώνων που περιμένουμε βέβαια για την άνοδο στην τρίτη κατηγορία? Είσαι υπεύθυνος του feeling της ομάδας, πώς θα βλέπεις τα πράγματα? Το είχαμε προγραμματίσει εδώ και 2-3 εβδομάδες με βάση τη μαθηματική άνοδο της ομάδας. Και το πλάνο πάει κανονικά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, εκτός κάποιους μικροτραυματισμούς δηλαδή, που εντάξει όμως είναι πολλές φορές αναμενόμενοι. Νομίζω ότι πήγε καλά το πλάνο, δηλαδή και με τις διακοπές τώρα του Πάσχα, νομίζω ότι η ομάδα θα είναι πανέτοιμη για το πρώτο παιχνίδι. Αν θέλουμε να πούμε για ποσοστό ετοιμότητας, σε τι... την εμπειρία σου, τι θα έλεγες ότι είναι το ποσοστό ετοιμότητας που είναι οι ποδοσφαιριστές αυτή τη στιγμή? Αυτή τη στιγμή είναι στο 100% αυτή τη στιγμή. Είναι σε ένα κατέβασμα, θα λέγαμε, φόρμες, δηλαδή σε μια ηρεμία για να χαλαρώσουν. Έχουμε ρίξει τους ρυθμούς μετά τα συνεχόμενα φιλικά παιχνίδια Κυριακή Τετάρτη που παίξαμε. Μετά τις έντονες προπονήσεις που κάναμε την πρώτη εβδομάδα από τις 4 που κράτησε αυτή η μήνυ προετοιμασία υπολογισμένες και της τελευταίας ομάδας αγωνιστικής πριν το πρώτο παιχνίδι. Εγώ είμαι απόλυτα ευχαριστημένος και από ό,τι είδα και χθες το τελευταίο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, το ΚΑΠΑ 20, τα παιδιά έχουν ανταποκριθεί πλήρως και στις απαιτήσεις των τρεξιμάτων που τα λέμε στο ποδόσφαιρο για να είναι συνηθισμένο, αλλά και τακτικά από ό,τι άκουσα και τον κόουτς ήταν πολύ ευχαριστημένος. Γενικά νομίζω ότι έχουμε πετύχει το 100% αυτού του σχεδίου που είχαμε κάνει. Το μόνο που μας τη χάλασε, θα λέγαμε, είναι ότι 1-2 μικροτραυματισμοί. Αλλά δυστυχώς το ποδόσφαιρο δεν γίνεται αλλιώς. Όταν δουλεύεις και μάλιστα όταν θες να βγεις και πρώτος, και μάλιστα σε μια περίοδο που να μην ξεχνάμε ότι αυτά τα παιδιά όλοι κάνουν διακοπές εκτός από τις 5-6 ομάδες τώρα που παίζουν, τις ομάδες αυτές που παίζουν μπαράζ. Και αυτά τα παιδιά τα περισσότερα δεν έχουν κάνει προετοιμασία, γιατί και αυτά που είχαμε εμείς, αλλά και αυτά που ήρθαν το Δεκέμβρη ήταν εκτός προετοιμασίας. Νομίζω ότι δεν μπορεί να είμαστε παρά απόλυτα ευχαριστημένοι. Ευχαριστώ πολύ.